συνέβη ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Μετά από το όνειρο με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, είχαν ακολουθήσει και όνειρα με τον Άγιο μας Γεώργιο, και τα οποία όνειρα είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα, για τα οποία όνειρα μου είχε μιλήσει όχι άμεσα, έμεσα αλλά λίγο πιο αργά από τον κ. Πώς κατάλαβε ότι ήταν ο Γιώργης αυτό που έβλεπε? Μου είχε περιγράψει ότι βλέπει έναν ψηλό άντρα με σπαθί, με στρατιωτικό, στρατιωτικό δηλαδή. Ναι, με στολή ας πούμε αρχαία και με ένα μεγάλο, ρωμαϊκή στολή, και με ένα μεγάλο ωραίο άσπρο άλογο. Οπότε εγώ κατάλαβα κατευθείαν ότι ήταν ότι πρόκειται για τον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Γιατί ο Γεώργιος εμφανίζεται ούτως ή άλλως στους Τούρκους. Ακριβώς. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε κάτι απολύτως φυσιολογικό. Όπως ακριβώς και εσείς τώρα το περιγράφετε. Και γι' αυτό και το σέβονται και το τιμούν, και βλέπουμε και στον Αγιώργη τον Κουδουνά πηγαίνουν πάρα πολύ και τον προσκυνά. Και τι της είπε ο Γεώργης? Ο Γιώργης στην αρχή της εμφανιζόταν. Να μου καταλάβεις, να καταλάβουν πώς ήρθατε εδώ στο μοναστήρι μας. Βέβαια. Και στη Φωκίδα. Βέβαια. Γιατί επισκεφτήκατε και τα Τριζόνια, το νησί. Ακριβώς. Πώς ξέρατε ότι εκεί ήταν εκκλησία επάνω του Αγίου Γεωργίου? Πώς φτάσατε ως εκεί? Ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του Αγίου Γεωργίου στον ύπνο της. Όταν είχε αποκαλυφθεί ότι πρόκειτο για τον Άγιο Γεώργιο, εκείνος ξεκίνησε να της μιλά, όχι απλά να της εμφανίζεται, και να της εξιστορεί πράγματα, όπως ωραία τώρα που ανεγνώρισες, που γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται, ποιος είμαι. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε στο μικρό μας κανάλι Γέρον Νεκτάριος και σήμερα κάνω μία έκτακτη εκπομπή προς την αγάπη σας, γιατί κάτι έκτακτο και σοβαρό θα έλεγα συνέβη σήμερα στο μοναστήρι μας. Έχουμε δύο νέους μπροστά μας. Ο Στυλιανός και η Σοφία. Ετών 34 ετών και 26. Και 26 είναι η Σοφία. Ο Στυλιανός είναι από τα μέρη της Βορείου Ελλάδος, από συγκεκριμένη. Από την Καβάλα. Από την Καβάλα, από συγκεκριμένη πόλη, και ζει σήμερα πόσα χρόνια στη Γερμανία? Εδώ και 7 χρόνια στο Βερολίνο. Ζει εδώ και 7 χρόνια στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο ζει και η Σοφία. Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια και εκεί. Η Σοφία είναι Ελληνίδα? Είναι Τουρκάλα. Είναι Τουρκάλα. Είναι από την Τουρκία, ναι. Από ποιο μέρος της Τουρκίας? Από την Άγκυρα. Από την Άγκυρα. Έχει χρόνια στη Γερμανία. 10 χρόνια. Σε ποια πόλη? Είναι και εκείνη στο Βερολίνο. Για οικογενειακούς και επαγγελματικούς λόγους έπρεπε να μεταναστεύσουν. Και εκείνη. Είναι εκεί και οι γονείς της. Είναι εκεί και οι γονείς της, ναι. Το θρήσκευμα, τι θρήσκευμα? Δεν έχουν συγκεκριμένο θρήσκευμα. Σαν Τούρκοι δεν είναι μουσουλμάνοι? Όχι. Όχι. Δεν πιστεύουν στο Ισλάμ, δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά ωστόσο δεν έχουν και κάποιο συγκεκριμένο θρήσκευμα. Δεν πίστευαν επομένως. Όχι, όχι. Στον Μωάμεθ? Όχι. Ούτε είχαν ασπαστεί τον μουσουλμανισμό. Θα λέγαμε ήταν άθεοι. Στην κλάση των Αλεβιτών. Αλεβίτες. Αλλά. Οι Αλεβίτες είναι αίρεση των μουσουλμάνων. Ακριβώς. Είναι αυτή αίρεση είναι, των ναι. μουσουλμάνων. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα είναι Αλεβίτισσα. Ναι. Σήμερα είναι Αλεβίτισσα ή έχει αλλάξει η θρησκευμα? Όχι, σήμερα είναι Ορθόδοξη Χριστιανή. Είναι Ορθόδοξη Χριστιανή. Έχει βαπτιστεί δηλαδή? Έχει βαπτιστεί. Πόσο καιρό? Τις προηγούμενες ημέρες, το περασμένο Σάββατο έγινε αυτό, εδώ στην Ελλάδα. Έχετε μέρες εδώ στην Ελλάδα? Έχουμε από το περασμένο Σάββατο. Από το περασμένο Σάββατο. Έλαβε χώρα και η βάπτιση. Μάλιστα. Τι σας έφερε τώρα στη Μητρόπολη Φωκίδος? Τι συνέβηκε? Καταρχάς να σε ρωτήσω πώς τη γνώρισες. Mm-hmm. Όσο πιο σύντομα παίζουν. Ναι. Έτυχε να εργάζομαι κοντά σε μια επιχείρηση στην οποία ήταν υπάλληλος, σε έναν φούρνο. Ακριβώς απέναντι έπρεπε να εξυπηρετήσω τα καθήκοντά μου σαν υπάλληλος σε μια εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων, και όταν χρειαζόμουν έναν καφέ ή κάτι να φάω. Πήγαινες απευθυνόμουν εκεί. Απευθυνόμουν εκεί και ήταν μια εκ των ατόμων τα οποία εργάζονταν.
στον φούρνο αυτό. Οπότε εκεί γνωριστήκατε. Ναι. Μάλιστα. Εσύ είσαι η αιτία που ήρθε κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία μας. Σίγουρα από εμένα άκουσε κάτι, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό. Τι εννοείς, άκουσε κάτι? Είχε ρωτήσει μια ημέρα, εφόσον είχαμε γνωριστεί και μετά από πολλές επισκέψεις. Μετά αφού είχες πάρει πολλούς καφέδες και ψωμιά, ναι, και τυρόπιτες. Ακριβώς. Είχαμε αποφασίσει να πιούμε έξω μαζί και έναν καφέ και να τα πούμε έτσι γενικότερα. Και καθώς είχε περιέλθει η συζήτηση στην εκκλησία, γιατί αραιά και που εκκλησιαζόμουν, πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε όχι σωστά. Δηλαδή πήγαινα πολύ σπάνια στην εκκλησία και πήγαινα τυπικά με λογισμούς, πήγαινα χωρίς να έχω νηστεύσει, πήγαινα έχω ασφάει πρωινό ή πήγαινα την τελευταία μισή ώρα. Ένας τυπικός που πού και πού Έλληνας του εξωτερικού που μετανάστευσε εξ Ελλάδος, λόγω φτώχειας φαντάζομαι. Σαφώς, ναι. Και μετανάστευσες και πηγαίνοντας εκεί έξω συνεχίζεις και εργάζεσαι, αλλά η σχέση με την εκκλησία ήταν ένας σύνδεσμος τρόπο την η εκκλησία και στο εξωτερικό είναι ένας σύνδεσμος να θυμάται κανείς την Ελλάδα. Ισχύει. Και λιγότερο πάνε για την εκκλησία, κάποιοι πάνε συνειδητά όμως. Εσύ ήσουν από εκείνους που ασυνείδητα πήγαινες, οπότε σε ρώτησε εκείνη τι πιστεύεις, πώς ήρθε η κουβέντα. Ναι, περίληφθη συζήτηση και σε αυτό το κομμάτι, καθώς συζητούσαμε γενικά και μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο. Και εφόσον με είχε ρωτήσει τι επρόκειτο να κάνεις το Σαββατοκύριακο, με τι θα ασχοληθείς, με τι ασχολείσαι γενικά, της είπα ότι μάλλον αυτή την Κυριακή θα πάω στην εκκλησία. Εκεί. Της είπες κάτι άλλο για τον Θεό, για τους Αγίους μας, για κάποιον. Ναι. Ναι, ρώτησε πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία και αν πηγαίνω συχνά, της είπα ότι θα ήθελα να επισκέπτομαι συχνότερα τον ναό και πιο ουσιαστικά, ωστόσο δεν το κάνω και το λέω ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά όταν πηγαίνω εκεί, πηγαίνω γιατί έχω ραντεβού με τον Κύριο. Αυτή ήταν η... Α, έχω ραντεβού με τον Κύριο της είπες. Ναι. Οπότε σε ρώτησε με ποιον Κύριο έχεις ραντεβού. Σαφώς, ναι. Δηλαδή ήταν η αναφορά που προέκυψαν περισσότερες ερωτήσεις, δηλαδή τι εννοείς. Όταν κάποιος Ορθόδοξος λέει ότι έχω ραντεβού με τον Κύριο σε έναν ιερό ναό, τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Της είπα ακριβώς αυτό που ακούγεται και πρέπει να πω ότι εκεί είχε εκδηλωθεί και η υπερηφάνεια. Η δικιά σου. Η δικιά μου πάντα. Ότι εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία έχουμε ραντεβού με τον Κύριο, γιατί πραγματικά ο Κύριος επισκέπτεται τον ναό, ευλογεί το μυστήριο και ουσιαστικά συνέρχεται, έρχεται σε επαφή μαζί μας. Με ποιο τρόπο? Για τρόπο θαυμαστό, μόνο ο Κύριος τον. Θα τα συνειδητοποιήσεις, γιατί πιο πριν φαντάζομαι δεν τα γνώριζες, θα συνειδητοποιήσεις σιγά σιγά εισερχόμενος και εσύ περισσότερο μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Ναι, είχα συνείδηση χριστιανική, αλλά ο βίος ήταν εξαδιαμέτρου αντίθετος με αυτή τη χριστιανική συνείδηση. Δηλαδή, σκεφτόμουν πάντα τον Κύριο. Και πάντα θα έκανα το σταυρό μου πριν εισέλθω σε ένα κτίριο ή πριν φάω κάτι, όχι συνέχεια. Παρ' όλα αυτά η αμαρτία ήταν πάντα παρούσα, ήταν κυριολεκτικά η σκιά μου. Ήταν κυριολεκτικά κάτι το οποίο εγώ συνειδητά σαν άνθρωπος θεωρούσα ένα απόσπαστο κομμάτι και μου προκαλούσε πολύ μεγάλες ανησυχίες για το αν κάποτε θα κάνω κάτι για τον εαυτό μου, για να φροντίσω την ψυχή μου και για να κερδίσω κι εγώ μια ευκαιρία, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ο άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αμαρτία, το γνωρίζει. Και εγώ είχα πλήρη επίγνωση. Παρ' όλα αυτά ήμουνα προσκολλημένος πάρα πολύ. Σωματικά πάθη κυρίως. Σαρκικά. Σαρκικά, ναι. Οι λογισμοί. Αυτά της υπερηφανίας, τα του εγωισμού, όταν κάποιος έλεγε κάτι θα θύμωνα ή ότι... Κάποιος θα είχε ενοχλήσει την εικόνα μου, την παρουσία. Και μάλλον φαντάζομαι ότι ήσουν γυναίκας. Ναι, δυστυχώς, ναι. Και γι' αυτό τη ζήτησες να βγείτε και έξω. Ναι. Για καφέ. Ναι. Άλλο στόχευες. Ναι, πρέπει να το εξομολογηθώ και αυτό, να το πω ανοιχτά, γιατί αυτή ήταν η αλήθεια και εφόσον η αλήθεια δεν κρύβεται, είναι καλό να την παραδεχόμαστε, γιατί αυτό είναι και αρεστό από τον Κύριο, άλλωστε. Οπότε και τις μίλησες, ήρθες στην εκκλησία. Είπαμε πως τι βαπτιστικό όνομα πήρε Ορθόδοξο. Σοφία. Το τουρκικό πώς ήταν? Γκάμζε. Γκάμζε. Ναι. Καθώς είχαμε μιλήσει. Τι σημαίνει το Γκάμζε? Το Γκάμζε σημαίνει η χαμογελαστή. Α.
Έτσι συνήθως δίνουν συμβολικά ονόματα. Ναι, ναι, μπράβο. Έχει αυτή την, ναι, αυτή την έννοια. Σε εκείνη την πρώτη κουβέντα, με είχε ρωτήσει επίσης για το τι ακριβώς συνέβη, δηλαδή γιατί εσείς οι Έλληνες πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Εγώ μόνο αυτό γνωρίζω, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Καθώς είχαμε κάνει αυτή την πρώτη κουβέντα περί της Εκκλησίας. Ήρθε και η Σοφία στην Εκκλησία. Ναι, πριν προηγηθεί αυτό, μου είχε ρωτήσει κάποιες λεπτομέρειες. Ας πούμε, τι πιστεύετε εσείς οι Έλληνες, γιατί εγώ κατάγομαι και έρχομαι από την Τουρκία, ωστόσο δεν ασπάστηκα ποτέ το Ισλάμ, ούτε η οικογένειά μου, ανήκουμε στην τάξη των Αλεβιτών και φυσικά ούτε και αυτό θρησκευτικά μας αντιπροσωπεύει και γενικά είμαστε, να το πω πολύ απλά, στον αέρα, εγώ δηλαδή. Οι γονείς μου δεν έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στο να αναζητήσουν κάτι πνευματικά, εγώ όμως είχα πάντα αυτή την αναζήτηση και είχα ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Δεν ενδιαφέρθηκα να ψάξω, αλλά τώρα μιας και το συζητάμε, θέλεις να μου πεις. Οπότε αρχίνησε η αναζήτησή της γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ναι. Και τελικά, της είπες, φαντάζομαι, όσα, τι της είπες, έτσι συντομία, πολύ σύντομα. Πολύ, πολύ συντομία, γιατί δεν ήθελα να επεκταθώ πολύ. Της είπα χαρακτηριστικά, θα σου πω με πολύ απλά λόγια, ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, έχει φτιάξει οτιδήποτε είναι ορατό και αόρατο. Είμαστε όλοι από εκείνον. Είναι η μοναδική αλήθεια, είναι το μοναδικό ισχύον πράγμα σε αυτόν τον κόσμο που εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε. Ο Κύριος μας ενσαρκώθηκε, έλαβε ανθρώπινο σώμα, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, άδικα. Το έκανε εκείνος για εμάς. Ήδη είχε εκδηλωθεί μια έκπληξη πως έγινε αυτό και της είπα περίμενε και μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Απέδειξε ότι ουσιαστικά ο θάνατος είναι κάτι μη υπαρκτό όταν είμαστε με εκείνον και όταν πιστεύουμε εκείνον. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την αντίδραση. Ήταν μια ησυχία και ένα βλέμμα έτσι πολύ βαθύ και αυτή η ησυχία, ας πούμε, υπερκαλύφθηκε μετά με μια ερώτηση που είχα κάνει εγώ. Έχεις κάποια ερώτηση? Όχι. Αλλά το πιστεύω ότι έγινε έτσι. Μάλιστα. Ναι. Από εκεί και πέρα, βγαίνατε μαζί έξω? Βγαίναμε πολύ αραιά, γιατί λόγω της κακής μου της προαιρέσεως και όπως αντιληφθήκατε. Δεν έχεις όμως κάποια σχέση, μόνο πνευματική σχέση έχεις. Μόνο μιλούσαμε, ναι, ναι. Δηλαδή μιλούσαμε μόνο και βρισκόμασταν απλά έτσι και συζητούσαμε γενικότερα. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, σαρκική επαφή? Όχι, δεν, όχι, όχι, καμία όχι, τέτοια. Όχι. Είστε απλώς δύο πνευματικοί καλοί φίλοι. Ναι. Άσχετα το τι μπορεί στο μέλλον να, αν ο Θεός ευλογήσει, τι να εξελιχθεί. Εδώ πρέπει να πω, επιτρέψτε μου κάτι. Επειδή είχα διακρίνει εγώ ότι το πνεύμα των συζητήσεων είναι καθαρά θεωρητικό και ότι δεν προσανατολιζόταν προς τα δικά μου συμφέροντα εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν είχα λάβει σοβαρά υπόψη γενικότερα όλες αυτές τις συναντήσεις. Ωστόσο μου άρεσε που βρισκόμουν με εκείνη και είχα την ευκαιρία για να συζητήσω για κάποια πράγματα τα οποία τα είχα μέσα μου, ήταν θαμμένα. Με Χρυσότου μπορεί να μας πει τι τη συνέβη και η ίδια να μας τα πει στα γερμανικά και εσύ τα μεταφράζεις. Πες να μας πει στα γερμανικά τι... Βέβαια. Μέχρι στον Ερτσέλεν πας... Nach meiner ersten Erzählung passiert war. Wie... Ja, auf Deutsch und ich übersetze gleich hier. Genau. Als du das mir erzählt hast, habe ich mir gewünscht, den Herr zu treffen, der es erlaubt, dass ein Heiliger und seine Menschen eigentlich nicht sterben, sondern immer noch am Leben sind und die anderen Menschen helfen. Und ich dachte mir, das ist wirklich der richtige Gott und die richtige Glaube, der nicht seine Menschen im Stich lässt und der mit seinen Heiligen die anderen Menschen hilft. Und wenn man daran glaubt, also an ihn, an den einzigen Herrn Jesus Christus, dann stirbt man ja eigentlich nicht. Μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση,
εν συντομία και περιληπτικά θα σας εξηγήσω τι είπε. Είχαμε βρεθεί μετά από δύο μέρες, αν θυμάμαι καλά, και μου είχε πει, έχεις κάτι ακόμη να μου πεις, ας πούμε για τον Ιησού Χριστό ή κάτι ανάλογο με την πίστη σας. Και της είπα μισό λεπτό. Πολύ ενστικτοδός μου ήρθε εμένα να ανοίξω το κινητό μου και να της δείξω ένα βίντεο στο YouTube με τον Άγιο μας τον Ιωάννη τον Ρώσο, ο οποίος κάνει τα θαυμαστά που όλοι γνωρίζουμε. Κάτσαμε και το είδαμε έξω με υπομονή, της έκανα μετάφραση σε πραγματικό χρόνο για το τι συμβαίνει και παρέμεινε, έγινε στο τέλος, δηλαδή ήταν εμβρόντιτη από όλα αυτά που άκουσε, τα οποία για μένα είναι και ήταν δεδομένα. Έχεις δει το βιντεάκι που έχω κάνει για τον Αγιάννη τον Ρώσο στο κανάλι μας? Ναι, που τον ονειρευτήκατε και ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω, ναι, το γνωρίζω που σας αγκάλιασε στο τέλος κιόλας. Ναι. Έχεις παρακολουθήσει τις... Ναι. Ήταν, τολμώ να πω, πολύ μεγάλη βοήθεια μέσω του καναλιού και των ομιλιών σας. Έστω κάτι, δηλαδή, εφόσον μέσα σε αυτή την αμαρτωλότητα ήμουν απολύτως εμβιβασμένος και έλεγα εντάξει, έχει ο Θεός, θα επιστρέψω κάποτε με κάποιο τρόπο ή θα πάω στην εκκλησία αν δεν κοιμηθώ ή αν δεν βαρεθώ. Παρ' όλα αυτά, στο ενδιάμεσο, μέσα στην εβδομάδα, πάντα υπήρχε το κανάλι, πάντα είχατε κάτι καινούριο. Μια ωφέλιμη ομιλία. Έχεις γραφτεί μέλος δηλαδή, είσαι... Ναι. Και όποτε είχα το χρόνο, τα βράδια συνήθως, καθόμουν και μάλιστα πρέπει να πω ότι ήθελα παράλληλα να κάνω κάτι και να ακούω τις ομιλίες σας, αλλά πάντα άφηνα αυτό το κάτι για να ακούσω με περισσότερη προσοχή αυτό το οποίο εξιστορείται. Γιατί... Δεν είχες πει ότι είχε εμφανιστεί σε μένα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος? Όχι. Οπότε είναι άσχετο. Είναι άσχετο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Ναι. Είχες πει λοιπόν για τον Αγιάννη τον Ρώσο. Εντυπωσιάστηκε. Και τι συνέβη και. Εντυπωσιάστηκε και εκείνο το βράδυ όταν πήγε στο σπίτι της, θέλοντας να ηρεμήσει και να ησυχάσει, σκεπτόμενη στο κρεβάτι της, είπε ότι Θεέ μου, συγγνώμη που τόσα χρόνια δεν άκουσα κάτι για σένα, άκουσα σήμερα τόσα πολλά πράγματα και για αυτόν τον Άγιο. Και άκουσα το ότι σε σταύρωσαν και έχεις αναστηθεί και πιστεύω πραγματικά όλα όσα γίνονται. Κατάλαβα ότι ο θάνατος δεν υφίσταται εφόσον αυτά τα θαύματα είναι επιτρεπτά από εσένα. Εγώ πιστεύω με την καρδιά μου ότι όλα αυτά συμβαίνουν και θα ήθελα να μου επιτρέψεις και σε εμένα, εάν γίνεται και αν το θέλεις, να πιστέψω και εγώ. Γιατί τόσα χρόνια δεν... Και τι συνέβη εκεί? Und was dann passierte? Nach meinem Wunsch? Έγινε κάτι με τον Αγιάννη τον Ρώσο, ότι... Είχε μετά πει, ή όχι. Είχε πει, passierte etwas mit dem Heiligen Johannes der Russe, nach der Wunsch? Ich habe von ihm geträumt. Ich habe ihn aber nur geträumt, als in Weißen, dass er zu mir zukommt. Das war auch fast dieselbe Nacht oder vielleicht einen Tag danach, die Nacht. Und ich wünschte mir auch, als du mir über den heiligen Johannes erzählt hattest, dachte ich mir, Herr, wenn es dich wirklich gibt, und das gibt dich ja auch, weil du erlaubst ja solche Sachen, dann nimm mich einfach bei dir auf. Ich habe noch nie von dir gehört, ich bin nicht mit dir geboren und ich kenne das alles nicht, aber wenn du meine Sünden löschen möchtest, wenn du mich so akzeptierst, wie ich bin, Νίμη, πείτε πάλι αόρ. Μάλιστα. Τι είπε? Λοιπόν, μετά από αυτές τις εξηγήσεις με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, πήγε πάλι για ύπνο για να σκεφτεί και όλα αυτά. Εκείνη τη νύχτα τον είχε ονειρευτεί. Είχε όμως σκεφτεί, είχαν προηγηθεί οι σκέψεις. Θεέ μου, σε παρακαλώ, πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν συμβεί. Αν γίνεται και αν μπορείς να αγνοήσεις τις αμαρτίες μου και να μου επιτρέψεις να πιστέψω σε σένα και αν χρειαστεί γι' αυτό ας πεθάνω κιόλας, αλλά τόσα χρόνια εφόσον δεν άκουσα ποτέ για σένα κάτι και δεν είχα ποτέ πληροφορίες, ούτε κι εγώ όμως είχα ενδιαφερθεί, επέτρεψέ μου τώρα, έστω και αργά, να πιστέψω σε σένα. Μετά όταν είχε αποκοιμηθεί, είχε ονειρευτεί τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο μέσα σε ένα κατάλευκο πεδίο. Είχε δει τη μορφή του και αυτό ήταν ουσιαστικά ένα πρώτο όνειρο. Της είπε κάτι ο Γιάννης ο Ρώσος, την πλησίασε, τίποτα? Hat er dir gesagt, der heilige Johannes der Russe?
Was hat er mir gesagt? Hat er was gesagt damals? Nein, er war nur in Weißen dort. Also er hat mit mir gar nicht gesprochen. Ich erkannte ihn ja auch von seiner Maske, von meiner Erzählung. Mhm. Und von dem Bild, das ich gesehen habe, dass er das war. Δεν είχε πει κάτι, ήταν όμως χαρούμενος, ήταν χαμογελαστός μέσα σε ένα κατάλευκο πεδίο και τον είχε αναγνωρίσει ότι ήταν εκείνος επειδή φορούσε τη χαρακτηριστική χρυσή του μάσκα. Ήταν δηλαδή το σημείο κατά τεθέν το οποίο την βοήθησε να αντιληφθεί τι γίνεται. Ωραία. Είχε άλλο κάτι άλλο τι συνέβη και μετά. Passierte was anderes danach? Ich habe gebetet. Ich habe gebetet an den Jesus Christus, ohne getauft zu werden, ohne von ihm viel zu wissen. Aber ich wusste schon, er hört meine Gebete. Mm-hmm. Das wusste ich. Είχα προσευχηθεί στον Κύριο. Είχα πάρει το θάρρος από μόνη μου και είχα προσευχηθεί και ήξερα ότι παρόλο που δεν ήμουν βαπτισμένη, προσευχήθηκα σε εκείνον για όλα αυτά. Και του ζήτησα απλά να μου επιτρέψει να με συγχωρέσει για όλα αυτά και να μου επιτρέψει να πιστέψω κι εγώ. Ο Γιάννης ο Ρώσος, πρέπει να ξέρουμε ότι ήταν από τη Μικρά Ασία, τη σημερινή Τουρκία. Έτσι είναι από το χωριό Προκόπη, mm-hmm. που βρίσκεται στην Μικρά Ασία. Γι' αυτό και αυτό εδώ λέγεται Νέο Προκόπη. Και από εκεί το 1922 το λείψανό του το φέραν εδώ οι Έλληνες, όταν εκδιωχθήκαν εκεί από τους το στρατό των Τούρκων. Λοιπόν, πώς φτάσατε στο μοναστήρι και στην Ελλάδα τώρα, πες μου. Ναι. Συνέβη, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάποιο θαυμαστό γεγονός έγινε. Και πώς ήρθατε στο μοναστήρι και γιατί ήρθατε στη Φωκίδα. Πράγματι και έγινε κάτι πάρα πολύ θαυμαστό, το οποίο προσωπικά σε μένα κόστησε εντός εισαγωγικών την παλιά αμαρτωλότητά μου, την παλιά μου ζωή με την οποία με τίποτα δεν ήθελα να απεκδηθώ. Συνέβη ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Μετά από το όνειρο με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, είχαν ακολουθήσει και όνειρα με τον Άγιο μας Γεώργιο, και τα οποία όνειρα είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα, για τα οποία όνειρα μου είχε μιλήσει όχι άμεσα, έμεσα, αλλά λίγο πιο αργά από τον κύριο. Πώς κατάλαβε ότι ήταν ο Αγιώργης αυτό που έβλεπε? Μου είχε περιγράψει ότι βλέπει έναν ψηλό άνδρα με σπαθί. Στρατιωτικό, δηλαδή. Στρατιωτικό, ναι. Με στολή, ας πούμε, αρχαία. Και με ένα ρωμαϊκή μεγάλο, στολή. Ναι. Ρωμαϊκή στολή και με ένα μεγάλο ωραίο άσπρο άλογο. Οπότε εγώ κατάλαβα κατευθείαν ότι ήταν ο Γιώργης. Ότι πρόκειται για τον Άγιο Γιώργιο. Ναι. Γιατί ο Γιώργης εμφανίζεται ούτως ή άλλως στους Τούρκους. Ακριβώς. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε κάτι απολύτως φυσιολογικό. Όπως ακριβώς και εσείς τώρα το περιγράφετε. Και γι' αυτό και το σέβονται και τον τιμούν και βλέπουμε και στον Αγιώργη τον Κουρδουνά πηγαίνουν πάρα πολύ και τον προσκυνάνε. Και τι της είπε ο Γιώργης? Ο Γιώργης στην αρχή της εμφανιζόταν να καταλάβεις, να δώσω, να καταλάβουμε πώς ήρθατε εδώ στο μοναστήρι μας και στη Φωκίδα. Βέβαια. Γιατί επισκεφτήκατε και τα Τριζόνια, το νησί. Ακριβώς. Πώς ξέρατε ότι εκεί ήταν εκκλησία επάνω του Αγίου Γεωργίου, πώς φτάσατε ως εκεί? Ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του Αγίου Γεωργίου στον ύπνο της. Όταν είχε αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για τον Άγιο Γεώργιο, εκείνος ξεκίνησε να της μιλά, όχι απλά να της εμφανίζεται, και να της εξιστορεί πράγματα όπως ωραία τώρα που ανεγνώρισες, που γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται, ποιος είμαι. Σου είπε και ιστορικά στοιχεία, ότι αγαπώ πολύ τη χώρα σου, ότι βοηθάω πολύ τους ανθρώπους σας εκεί, ότι με πιστεύουν πάρα πολύ από εκείνους. Από τους Τούρκους και ότι για τον Κύριό μας όλοι οι άνθρωποι, ο Κύριος δεν κάνει διακρίσεις, πόσο μάλλον στους ανθρώπους που πιστεύουν στους Αγίους Του. Και γι' αυτό προσπαθώ και προσεύχομαι πάρα πολύ και κάνω το ίδιο και για τον άνθρωπο με τον οποίο τώρα συναναστρέφεσαι. Για εσένα. Για εμένα. Κάνω το ίδιο και για εκείνον και εύχομαι σύντομα να βρει το δρόμο του. Γιατί είναι πολύ μακριά από την κατεύθυνση από την οποία ήθελε και έπρεπε να πάρει. Εσύ δηλαδή είσαι μακριά από το δρόμο και στον υποδείκνει ο Αγιώργης, αν καταλαβαίνω, μέσω της Σοφίας. Ακριβώς. Είχα αναρωτηθεί το γιατί γίνεται έτσι, γιατί δεν ονειρεύομαι εγώ, και η απάντηση ήρθε μέσω ενός άλλου ονείρου, μετά από μία ημέρα πάλι που είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, και μου είπε ότι ξέρεις κάτι,
εμφανίστηκε πάλι ο Άγιος Γεώργιος και μου είπε ότι στην ερώτησή σου είναι ότι η απώλεια της προσευχής. Εάν δεν προσευχηθείς και αν δεν νηστεύσεις λίγο ή αν δεν σταματήσεις λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ναι, τότε θα βρεθεί στην ψυχή σου εκείνος ο ελάχιστος απαραίτητος χώρος που χρειάζεται ένας Άγιος για να σε ενημερώσει τον ύπνο σου. Άρα πρέπει ο άνθρωπος να αφήνει χώρο στην ψυχή του για το Θεό. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει χώρο, πού θα μπει. Πού θα μπει. Οπότε ο Άγιος μας, εφόσον βρήκε πάρα πολύ χώρο. Αν και ο Θεός πρέπει να καταλαμβάνει όλη την ψυχή. Ακριβώς. Αλλά αν δεν έχει καθόλου χώρο, ναι, είναι σαν μια αίθουσα που είναι γεμάτη σε όλες οι καρέκλες. Ακριβώς έτσι. Να πούμε ότι τα όσα διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στο μοναστήρι μας με τον Στέλιο και τη Σοφία, πρώην Αλεβίτισσα από την Άγκυρα της Τουρκίας, η οποία βαπτίστηκε και έγινε χριστιανή, δεξιά και αριστερά παρευρίσκονται όλοι οι πατέρες της Ιεράς Μονής μας και παρακολουθούν το διάλογο τον οποίο έχουμε για να υπάρχει ζωντανή μαρτυρία των όσων λέγουν. Έχουν φυσικά την πλάτη τους για ευκολονόητους λόγους που εύκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς από τον τόπο από τον οποίο προέρχεται η Σοφία. Ναι. Μου το εξέφρασε αυτό σαν απάντηση η Σοφία και φυσικά εγώ το αντελήφθη ότι πρόκειται για κάτι και επίσης της είχα εξηγήσει το εξής, ότι ναι μεν πιστεύω ότι ονειρεύεσαι και ότι έχεις ονειρευτεί τους συγκεκριμένους μας Αγίους, αλλά να μην ξεχνάμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι οπωσδήποτε υπάρχει και το αντίπαλο στρατόπεδο. Των δαιμόνων. Των δαιμόνων, οι οποίοι μας παρουσιάζονται ως η Παναγία μας. Ως άγγελοι φωτός. Ναι. Οπότε θεώρησες μη τυχόν όλα αυτά που βλέπει είναι μία πλάνη. Ναι, το σκέφτηκα βέβαια. Και είχα κατηχηθεί από τα βίντεό σας, από βιβλία, από κατηχηθεί τέλος πάντων. Είχα ενημερωθεί να χρησιμοποιήσω την έκφραση καλύτερα. Να προσέχουμε στα όνειρα, διότι πολλές φορές μέσα από εκεί ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Οπότε τι έγινε, γιατί εκεί έχεις ένα σταυρουλάκι. Ναι. Και λοιπόν, θέλω να μου πεις αυτό το σταυρουλάκι πώς έφτασε στα χέρια σου, να τα ακούσουν, αν και εμένα μου την είπε αδελφή μου την ιστορία, από το πρωί που έχει έρθει εδώ στο μοναστήρι μας, αλλά θέλω να την ακούσετε όχι από τα δικά μου τα χείλη, από του Στυλιανού τα χείλη, το πώς αυτό το σταυρουλάκι, να φέρω το σε μου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι ευωδιάζει και μυροβλίζει, έχει μια πολύ μεγάλη ευωδία, την οποία εκχέεται αυτή η ευωδία σε όλο μέσα εδώ το χώρο που βρισκόμαθα. Και οι πατέρες που το προσκύνησαν όλοι, όντως βλέπουν αυτή τη τεράστια ευωδία. Πες μας λοιπόν, πώς αυτό το σταυρουλάκι ήρθε στα χέρια σου, γιατί ήρθε με θαυμαστό τρόπο. Για να ακούσουμε. Είχαν μεσολαβήσει πάρα πολλά όνειρα με τον Άγιο Γεώργιο. Τα περιπλάνης είχαν επιβεβαιωθεί από τον Άγιο Γεώργιο. Ότι δεν είναι πλάνη. Ότι δεν είναι πλάνη, ότι έρχεται στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και ότι κάθε φορά αυτό θα λέει για να επιβεβαιώνεται στον ύπνο της, για να είναι σίγουρες και οι δύο πλευρές ότι επρόκειται για τον Άγιό μας. Μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά, σου έδωσε πολύ ωραία συμβουλή, μακάρι να μπορούσε να κάνει το ίδιο και για αυτόν. Εκεί λίγο άρχισα να σκέφτομαι το ότι πραγματικά τώρα εδώ κάτι ξεκινάει να γίνεται, γιατί μέχρι τότε αντιμετώπιζα τα πράγματα πολύ παγερά, σχεδόν αδιάφορα. Τα άκουγες αλλά διάφορα. Τα θεωρούσα φυσιολογικά, με αδιαφορία σχεδόν. Είχε μεσολαβεί σε μια πολύ μεγάλη σειρά ονείρων. Στα όνειρα αυτά περιγράφονταν στοιχεία της παλιάς προσωπικής μου ζωής, τα οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει, γιατί γενικότερα δεν γνωριζόμασταν σαν άνθρωποι, δεν είχαμε ανταλλάξει πολλές πληροφορίες. Είχα δει ότι ήξερε πράγματα για μένα τα οποία δεν τα είχα εκμυστηρευτεί σε εκείνη και ένα εξ αυτών σε κανέναν. Οπότε εκεί πραγματικά ήρθε η επιβεβαίωση ότι πραγματικά κάτι κοντεύει και κάτι πλησιάζει. Και ότι... Οπότε είδε τον Αγιώργη και οπότε τι της είπε. Της είπε ότι πες του να σταματήσει να κάνει αυτό. Πες του να προσευχηθεί, πες του να κάνει εκείνο, πες του αυτό, πες του το άλλο. Εγώ... Οπότε σε έφερνε η Τουρκάλα στον δρόμο ακριβώς του Χριστού μας και της Εκκλησίας. Ναι, εγώ όμως δεν ερχόμουν. Και επειδή δεν ερχόμουν, επειδή δεν ήθελα να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα λεγόμενα, ήρθε μία ημέρα ένα τελεσίγραφο,
το οποίο έλεγε το εξής. Μου είχε πει ότι εχθές το βράδυ που τον ονειρεύτηκα ήρθε για πολύ λίγο και μου είπε με πολύ αυστηρή έκφραση ότι εφόσον έχει προειδοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος τόσο πολύ μέσω εσένα, γιατί αυτός δεν έχει το χώρο μέσα του, δεν θέλει να τον δώσει, σύντομα πολύ όταν θα είστε μαζί σε ένα ασφαλές μέρος θα παραλάβετε κάτι το οποίο είναι προσωπικό και δικό μου και το οποίο θα πρέπει να το φυλάξετε πάρα πολύ καλά και το οποίο θα ελέγξει εάν αυτός ο άνθρωπος τελικά θα καταλάβει κάποια πράγματα ή όχι. Μου είπε αυτά ακριβώς τα λόγια μετά από την επόμενη μέρα που είχαμε σχολάσει και είχαμε βρεθεί έτσι λίγο στον δρόμο για να μιλήσουμε και εγώ με μια έτσι ουδετερότητα, με μια... σαν να είναι κάτι, το συνηθισμένο, είπα εντάξει, καλώς να έρθει. Ακριβώς αυτή ήταν η αντίδρασή μου. Μία εβδομάδα αργότερα είχαμε φτάσει στην 25η Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Τώρα δηλαδή, πριν λίγους μήνες. Τώρα έγιναν όλα αυτά, ναι. Και υπήρχε ένα μεγάλο θέμα, μια προσωπική της ανάγκη, μια εργασία του Πανεπιστημίου η οποία έπρεπε να εξυπηρετηθεί πάρα πολύ σύντομα και έπρεπε να λάβει υποστήριξη για να την παραδώσει την ερχόμενη εβδομάδα και να λάβει μια βαθμολογία την οποία δεν έπρεπε να χάσει. Και της είχα προτείνει το εξής. Εφόσον βγαίνουμε τόσο καιρό και μιλάμε έξω κτλ., μπορείς να έρθεις εμένα. Στο σπίτι σου. Στο σπίτι μου. Μπορείς να φας εμένα. Μπορούμε να δουλέψουμε με τους υπολογιστές μας εκεί. Και ό,τι μπορώ να κάνω και σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω εγώ για αυτή την εργασία, θα το κάνουμε εκεί. Και ό,τι ώρα τελειώσουμε, μπορείς να φύγεις. Αυτό είχε ξεκινήσει το απόγευμα αργά και εφόσον δουλεύαμε πολύ εντατικά, κάποια στιγμή είχε κουραστεί και μου είχε πει ξέρεις κάτι, πήγε αργά και πρέπει να φύγω, αλλά δεν έχουμε τελειώσει την εργασία. Της είπα και εγώ άσε ακόμα μία-δύο ώρες και θα την τελειώσουμε. Είχαμε φτάσει λίγο πριν τα μεσάνυχτα και επειδή είχαμε κουραστεί η αλήθεια είναι και ήμασταν κουρασμένοι και οι δύο και από τη δουλειά, της είπα μπορείς να ξαπλώσεις τον απέναντι καναπέ. Μπορώ να κάτσω κι εγώ εδώ στη γωνία μου να κοιμηθούμε λίγο έτσι. Στο κρεβάτι σου. Ναι, λίγο, ναι, ας πούμε, και να συνεχίσουμε και μετά θα φύγεις με ένα ταξί κτλ. Γιατί θα σε πάω στην πόλη και όλα θα είναι καλά. Μας πήρε ο ύπνος έτσι. Και πολύ γρήγορα άνοιξα εγώ τα μάτια μου και είδα όλα τα φώτα του δωματίου ανοιχτά. Ενώ δουλεύαμε με. Ξύπνησες. Ναι, ξύπνησα. Είδα έτσι μια καταστασία, μια αναστάτωση από τη Σοφία. Και αναρωτήθηκα ή μάλλον σκέφτηκα απευθείας, γιατί είχα αποκοιμηθεί πολύ βαριά, ότι κάποιος μπήκε μέσα, ας πούμε, και ότι κάτι γίνεται. Κάποιος σε σκλέβει. Ναι. Ρώτησα φυσικά κι εγώ τρομαγμένος, τι συμβαίνει, γιατί κάνεις έτσι, ας πούμε, κτλ. Μου λέει, σε παρακαλώ σήκω, τώρα που με πήρε και εμένα λίγο ύπνος, με επισκέφτηκε, τον ονειρεύτηκα. Ο Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Γεώργιος. Και μου είπε, ωραία, σήμερα είναι η ημέρα. Θυμάσαι την ειδοποίηση που σου έδωσα. Του την είπες, ξύπνησε τον και ζήτησε του από την πόρτα εκείνη του δωματίου, από μια μπαλκονόπορτα τέλος πάντων. Την μπαλκονόπορτα, ναι. Ναι. Να τραβήξει, να σε βοηθήσει να ελευθερώσετε την πόρτα. Να ανοίξεις την μπαλκονόπορτα. Ανοίξει την πόρτα. Ναι, γιατί είχα ένα μεγάλο τραπέζι μπροστά και κάτι διακοσμητικά. Και η μπαλκονόπορτα αυτή ήταν αχρησιμοποιητή και γενικότερα κλειδωμένη. Και το μπαλκόνι αυτό λειτουργούσε σαν σκουπιδότοπος, κάθε τρεις... Αποθηκευτικός χώρος. Ναι, είχα σακιά με σκουπίδια, είχα χαρτί για ανακύκλωση εκεί και κάθε τρεις μήνες, λόγω της αμελίας μου πάντα, ναι, άνοιγα που και που και πέταγα ό,τι είχε μαζευτεί και τα ξαναμαζευόντουσαν μετά εκείνα. Πες του να σε βοηθήσει, να κάνετε χώρο, να ανοίξετε την πόρτα και εκεί ακριβώς κάτω θα δείτε αυτό που σας προειδοποίησα ότι θα παραλάβετε όταν βρεθείτε μαζί σε ασφαλές μέρος. Εγώ κατάλαβα πραγματικά εκείνη τη στιγμή ότι σίγουρα κάτι συμβαίνει. Είχα πάρει μια βαθιά αναπνοή, μην μπορώντας να προβλέψω, να κατανοήσω ακριβώς τι θα συναντήσω. Τραβήξαμε το τραπέζι, το οποίο ήταν, είχε ένα σημαντικό βάρος, τα πράγματα, το βάζο που είχε και τα λοιπά, τα αφήσαμε στην άκρη. Είχα βρει το κλειδί το οποίο κλείδωνε την πόρτα και ανοίξαμε την πόρτα. Και καθώς την ανοίξαμε και επειδή η νύχτα εκείνη ήταν σχετικά κρύα νύχτα και με αέρα, μπήκε πρώτα αυτό το κύμα της ευωδίας μέσα στο δωμάτιο. Αυτό που ευωδιάζει. Ναι, ναι. Χωρίς να ξέρεις από πού προέρχεται. Όχι. Αντί να μυρίσει σκουπίδια. Μύρισε αυτό. Μύρισε ακριβώς. Ευωδία. Ακριβώς. Προς ντροπή μου μεγάλη, είχα δει εγώ τα σκουπίδια μου, είχα δει τα. Δηλαδή είχα και
έναν, ας πούμε, όχι φιλοξενούμενο, είχαν έναν επισκέπτη ο οποίος τα έβλεπε αυτά και φυσικά δεν ήταν ο μόνος που τα είδε. Και κάνοντας ένα βήμα μπροστά για να δούμε τελικά τι υπάρχει στο μπαλκόνι, κοιτάζει εκείνη κάτω και μου λέει: Το βλέπεις αυτό το φως κάτω? Το φως. Το φως, ναι. Εγώ κοίταξα κάτω και είδα σκονισμένο πάτωμα, φύλλα, παραδίπλα τα σκουπίδια, πιο πίσω τα παλιά περιοδικά που έπρεπε. Άρα δεν έβλεπες τίποτα. Τίποτα, όχι. Για μένα ήταν όλα θεοσκότεινα όπως ήταν και εκείνη η νύχτα. Δεν υπήρχε φως πουθενά, ούτε στο μπαλκόνι, ούτε από έξω. Εκείνη όμως ήθελε να. Έβλεπε η Τουρκάλα και ορθόδοξος δεν έβλεπε τίποτα. Τίποτα, όχι. Μου είχε δώσει την εντύπωση εκείνη την ώρα ότι υπάρχει μια δέσμη από πάνω που δείχνει κάτι. Μου λέει να έρχεται από πάνω και είναι κάτω αυτό που τέλος πάντων πρόκειται να πάρουμε. Και της λέω: Μα πού είναι, δείξε μου. Είναι σκοτάδι. Και σκύβει και μου δείχνει τον σταυρό. Ο οποίος τον πήρατε τον σταυρό και τον φέρατε μέσα στο σπίτι. Τον οποίο σταυρό τον παρέλ, τον πήρε. Και έκτοτε ευωδιάζει μέχρι και σήμερα. Και έκτοτε ευωδιάζει μέχρι και σήμερα. Εγώ με τον σταυρό είχα παραμείνει άναπτος τουλάχιστον και είχα μείνει σε μια στάση ακινησίας για αρκετά λεπτά, προσπαθώντας πραγματικά να κατανοήσω τι ακριβώς γίνεται. Και ο οποίος ο σταυρός αυτός τι είπε στο όνειρο ο Άγιος Γεώργιος, δώστε μου τον. Τι είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι είχε αυτό το σταυρό? Για πες μου. Μετά από αυτό το σοκ και την ακινησία, εκείνη βρέθηκε σε μια κατάσταση λίγο πιο ήρεμη και μου είπε: Έλα να κλείσουμε την πόρτα και να κάτσουμε μέσα. Εγώ κάθισα κάτω, κάθισε και εκείνη δίπλα εφόσον είχαμε κλείσει και φυσικά με είχε πιάσει έτσι ένα ρίγος. Ένα δέος. Ένα δέος, ένα ρίγος απερίγραπτο, μια ντροπή μεγάλη γιατί είχα δει και το θέαμα. Δηλαδή. Τα σκουπίδια. Παρέλαβα κάτι που ήταν μέσα σε ένα εντελώς ακατάλληλο περιβάλλον και χώρο. Εκείνη τη στιγμή πρόσεξα ότι προσπαθούσε να κάνει κάτι με τα αυτιά της, προσπαθούσε τέλος πάντων κάτι να κάνει και καθώς την κοίταξε και της είπα τι συμβαίνει, μου είπε «Ξέρεις κάτι, ακούω τη φωνή του, τη φωνή που ακούω στον ύπνο μου, την ακούω τώρα εδώ μέσα». Και λέω «Τι εννοείς?» Λέει «Του Αγίου Γεωργίου». «Του Αγίου Γεωργίου», μου λέει «Είναι εδώ». «Συγγνώμη, μπορείς να τον δεις?» «Όχι», μου λέει, «αλλά τον ακούω, όπως ακούω τώρα εσένα». «Και πού είναι?» «Εδώ», λέει, «απέναντί μας», λέει, «ότι είναι». Και τι θέλει ακριβώς? Έσκυψε το κεφάλι της για ένα λεπτό περίπου και άκουσε προσεκτικά κάποια πράγματα και στο τέλος έγνεψε καταφατικά το κεφάλι της και έστρεψε το κεφάλι της προς τα εμένα και μου είπε «πρέπει να σου μεταβιβάσω ακριβώς τα πράγματα που μου είπε και πρέπει πρώτα να σου πω ότι από σήμερα μου δίνει τη δυνατότητα να τον ακούω, όχι να τον βλέπω στον ύπνο μόνο και να μου λέει πράγματα και να ακούω τη φωνή του, αλλά όταν είμαι και στον ξύπνιο μου, όταν έχω συνείδηση, να ακούω τη φωνή του, όπως γίνεται τώρα, από σήμερα». Εγώ φυσικά δεν ήξερα το πώς να το αντιμετωπίσω αυτό και πώς να το σχολιάσω και μου λέει «Είσαι έτοιμος για να σου πω?», ρωτάει. Και εγώ φυσικά έγνωψα το κεφάλι μου έτσι. Οι απαντήσεις μου εκείνη τη νύχτα ήταν «Ναι». Με εννοήματα. Εννοήματα, ναι και όχι, δεν μπορούσα κάτι άλλο να κάνω. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτή την πρόταση που ξεκίνησε ο Άγιος Γεώργιος, η οποία ήταν σίγουρα το κομβικό σημείο, ήταν η απόλυτη συντριβή. Όταν κάποιος τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξαφνικά βλέπει έναν τοίχο τον οποίο δεν είδε πιο πριν και συντρίβεται πάνω σε αυτόν τον τοίχο, αισθάνθηκα εκείνο το πράγμα. Όταν ο Άγιος μας Γεώργιος με ρώτησε «Και τώρα, τι έχεις να πεις τώρα?» Για την όλη σου ζωή, την όλη σου στάση. Και έκτοτε έγινε η μεταστροφή και σένα κοντά στον Χριστό. Μάλιστα. Πες μας τώρα πώς φτάσατε. Ναι. Στο Τρίκορφο Φωκίδος. Μου είπε τέλος πάντων όλα όσα. Μου είπε ότι... Ότι ναι. Δεν μας είπες ακριβώς τι σου είπε. Ότι ο σταυρός ναι, ότι... Τι ήταν δικός του. Ναι. Τι έχεις να πεις τώρα. Αν είχες εκμεταλλευτεί μισή από τη σωρία ειδοποιήσεων που σου είχα στείλει, θα σου είχε δώσει ο Κύριος το δικαίωμα μέσω των δικών μου προσευχών να με ακούς τώρα και εσύ. Αλλά ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν ενδιαφέρθηκες παρόλο που σε προειδοποιούσε μέσω εμού συνεχώς. Αυτό το δικαίωμα και αυτό το χάρισμα τώρα μπορεί να το αποκτήσει και να το έχει η συγκεκριμένη κοπέλα, η συγκεκριμένη αυτή ψυχή.
αυτό το αντικείμενο που κρατάς στα χέρια σου και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς και δεν ξέρεις τι να αισθανθείς και τι να πεις, και το καταλαβαίνω, είναι ο προσωπικός μου σταυρός. Είναι το αντικείμενο το οποίο με τα προσωπικά μου, εγώ με προσωπική δουλειά δικιά μου, όταν είχα γίνει χριστιανός επί της γης, τον έφτιαξα. Τον είχα πάντα μαζί μου σε όλες τις μάχες, στην προσωπική μου, στη στρατιωτική μου ζωή και σε όλα μου τα μαρτύρια. Ήτανε το φυλαχτό μου και το πολύ μεγάλο μου στήριγμα μετά από τις προσευχές μου στον Κύριο. Είχα αυτό. Εκεί ακουμπούσα πάντα. Όταν πλησίαζε το τελευταίο μου μαρτύριο, είχα παρακαλέσει τον Κύριό μας, εάν ήθελε και αν γινόταν, εφόσον είχα λάβει τόσο μεγάλη υποστήριξη από αυτόν τον Σταυρό και από τον Κύριο τον ίδιο φυσικά, εάν γίνεται να μου επιτρέψει να τον πάρω μαζί. Και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας που μου το επέτρεψε, και καθώς έφυγα από τον κόσμο σας, τον πήρα μαζί μου. Και τους τελευταίους αυτούς αιώνες. Βέβαια, τον πήρε στον παράδεισο μαζί του το Σταυρό. Ακριβώς. Αυτούς όλους τους αιώνες, ο Σταυρός ήταν πάνω μαζί μου. Προσευχήθηκα στον Κύριο όμως και του ζήτησα να ξαναεπιστρέψει αυτός ο Σταυρός στη γη, να τον διακονήσουν κάποιοι άνθρωποι για να αποφεληθούν άλλοι άνθρωποι και για να βοηθηθούν, και μέσω της βοήθειας αυτής οι άνθρωποι θα ξαναθυμηθούν, όπως έπρεπε και εσύ να κάνεις, τον Κύριο. Θα ξαναεπιστρέψουν προφανώς κάποιοι. Η καιρή σας είναι δύσκολη. Ήθελες να μετανοήσεις ή όχι? Και εγώ είχα κάνει αυτό φυσικά. Όχι. Γιατί? Δεν είχα απαντήσει. Είμαστε πάνω και σας βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε τι γίνεται και δεν μπορούμε ποτέ να πιστέψουμε ότι όλα αυτά είναι επιτρεπτά επάνω στη γη, αυτές τις δύσκολες εποχές τις οποίες ζείτε. Και προσευχόμασταν όλοι, και εγώ πάρα πολύ, όλους αυτούς τους αιώνες, να ξαναεπιτρέψει ο Κύριος να επιστρέψει το αντικείμενο αυτό στην γη για έναν ορισμένο χρόνο, για να δουν οι άνθρωποι ότι ο Κύριος μας επιτρέπει ακόμα πιο μεγάλα και πιο θαυμαστά θαύματα, και για να πάρουν οι άνθρωποι το μήνυμά τους ότι ο Κύριος μας περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι ακριβώς για τον ίδιο λόγο που αναφέρουμε και εμείς στα βίντεό μας, στο κανάλι μας, Γέρον Νεκτάριος, αναφέρουμε κάποια προσωπικά βιώματα και θαύματα, γιατί πιστεύουμε ότι και μέσω αυτών των μαρτυριών ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η πίστη στον Ιησού είναι αληθινή, γιατί δεν είναι το καιρό εκείνο, όπως και το θαύμα που μας αναφέρεις δεν είναι το καιρό εκείνο. Και φτάσατε λοιπόν, πώς οδηγηθήκατε στο τρίκοφο και ήρθατε σε εμένα εδώ? Ο Σταυρός αυτός είναι η απόδειξη ότι ο Κύριος επιτρέπει ακόμα πιο θαύμαστα πράγματα να συμβαίνουν. Μην αναρωτηθείς γιατί σε εμένα ή γιατί σε εμάς. Αυτό είναι καθαρά θέμα του Κυρίου μας. Η αποστολή σου και το διακόνημά σου, αν θέλεις, για να εξισορροπήσεις το βάρος των αμαρτιών, για να φέρεις αυτή την ζυγαριά σε μια ισορροπία, είναι να φυλάξεις ως κόρη οφθαλμού τουλάχιστον τον Σταυρό αυτό, να τον προστατεύσεις, να προστατεύεις το άτομο αυτό το οποίο βρέθηκε στη ζωή σου, για να σου θυμίσει ότι ο Κύριος σε περιμένει. Σου το θύμισα με τις ερωτήσεις, με την ανησυχία του, οπότε κερδίσατε και οι δύο. Γνώρισε ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τον Κύριο και επέστρεψε ένας άνθρωπος που ήξερε τον Κύριο, αλλά του γύριζε την πλάτη. Ο Σταυρός αυτός σας ανήκει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είσαστε φύλακες του, θα επισκέπτεστε συγκεκριμένους προορισμούς και εντός και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι προορισμοί έχουν κάποια ανάγκη, ή οι οποίοι προορισμοί φιλοξενούν κάποιους ανθρώπους τους οποίους εγώ αγαπώ ιδιαίτερα, όπως εξέφρασε για εσάς, καθώς φέρετε το όνομά του σαν ως λαϊκός. Ως λαϊκός είναι ο Γιώργος. Υπάρχει μια εκκλησία την οποία αγαπώ πάρα πολύ και την οποία πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε. Είναι σε μια πολύ μικρή νήσο της Ελλάδας. Μην φοβηθείτε και μην αναρωτηθείτε το πώς θα βρούμε τον χρόνο ή τα χρήματα ή τα μέσα. Φύγετε απλά με μερικά πράγματα και με το Σταυρό όπως και οτιδήποτε μαζί σας, χωρίς να χαθεί ποτέ από τα μάτια σας, και πηγαίνετε όπου θα σας πω εγώ, γιατί αυτό θέλει ο Κύριος. Πήγαμε λοιπόν
στα Τριζόνια πρώτα. Εδώ, Φωκίδος. Δηλαδή, σας έδειξε τα Τριζόνια Φωκίδος που επάνω βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Η ανορία, ακριβώς, μάλλον, του Αγίου Γεωργίου. Ακριβώς. Την οποία αυτή την εκκλησία ιδιαίτερως την αγαπάω, ο Γιώργης, όπως λες. Ακριβώς. Όπως μας είπε εκείνος, την αγαπάει ιδιαίτερως και ήθελε το θαύμα να μπει στην εκκλησία, να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πατέρα της εκκλησίας αυτής. Το ερώτημα που προκύπτει, πώς βρήκατε την εκκλησία, σας είπε το όνομα? Όχι, ονειρεύτηκε την εκκλησία και σαν διακόνημα δικό μου ήτανε να βρω ποια εκκλησία είναι αυτή, η οποία έχει έναν μαντρότυχο, το πούμε συγγνώμη, στο κύμα. Τα χαρακτηριστικά. Είναι μια γωνία πάνω στη θάλασσα, έχει δέντρα γύρω γύρω. Το χαρακτηριστικό της εκκλησίας είναι ότι είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Εφόσον είχα ψάξει πολύ και της είχα δείξει πολλές φωτογραφίες, μου έλεγε όχι, δεν είναι αυτή, όχι δεν είναι εκείνη, όχι δεν είναι η άλλη. Λέω εντάξει. Είχε έρθει ένα Σαββατοκύριακο, εγώ είχα προσευχηθεί με το Σταυρό και είχα πάρει το τάμπλετ, είχα ανοίξει το κανάλι και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου που έλαβα έτσι την βοήθεια, το βίντεο που ανέβηκε πάνω και ήθελα να παρακολουθήσω εκείνα τα 20 λεπτά πριν ετοιμαστώ, ήταν δικό σας. Να ελέγχουμε αν η πληροφορία που λαμβάνουμε από το Θεό, όταν η πληροφορία είναι αληθινή, επαληθεύεται. Αυτή πρέπει να ήταν, την είχα κάνει στο νησί αυτό. Και είχα πάει στον Αγιώργη στη συγκεκριμένη εκκλησία. Ακριβώς. Και έτσι είδα τα πλάνα, έψαξα στο ίντερνετ μετά περισσότερες φωτογραφίες και βρήκα χαρακτηριστικές φωτογραφίες τις οποίες τις έστειλα και μου είπε ναι, πώς τη βρήκες. Και της είπα μέσω του πατέρα Νεκταρίου που κάνει αυτή τη δουλειά, σας είχε ονειρευτεί κιόλας πιο πριν, σας είχε δει στον ύπνο της, πριν από αυτό το βίντεο. Κανονίσαμε γρήγορα, είχα άλλο πρόγραμμα εκείνη την ημέρα, οπότε βρεθήκαμε, είχα εκτυπώσει τις φωτογραφίες και τέλος πάντων είχαμε προσευχηθεί και εμφανίστηκε και πάλι ο Άγιος Γεώργιος με την φωνή του και είπε πολύ σωστά, αυτός είναι ο τόπος που αγαπάω πάρα πολύ, με πολύ σωστό τρόπο ανακάλυψες και πραγματικά κατάλαβες ότι επρόκειτο για αυτήν την εκκλησία και ο άνθρωπος που σου υπέδειξε την πληροφορία αυτήν με τον τρόπο αυτόν θα τον επισκεφτείς επίσης και ξέρεις που μένει. Και ξέρεις πώς εργάζεται και ξέρεις γενικότερα την προσπάθεια που κάνει. Εγώ σας ήξερα ευτυχώς και δόξα τω Θεώ αρκετά χρόνια νωρίτερα και παρακολουθούσα είτε εντατικά είτε αραιά και πού οτιδήποτε κάνατε. Και έτσι φτάσαμε σε εσάς, αφού πρώτα επισκεφθήκαμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Τριζόνια. Ναι, και έπειτα ανακαλύψατε τον πατέρα Γρηγόριο τον Εφημέριο. Ακριβώς. Του περιγράψαμε όλα αυτά και μας δόξα τω Θεώ που ευνόησε και εκείνος, δηλαδή βοήθησε. Και ο πατήρη Γρηγόριος, τίποτα δεν είναι σύμπτωση, είναι πνευματικό μου παιδί. Ναι. Και όταν του είπατε για μένα, ήταν το επόμενο βήμα, σας έφερε πιο εύκολα στο τρίκορφο Φωκίδους. Με ένα τηλέφωνο ήρθαμε εδώ. Χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς θα βρούμε τώρα συγκοινωνία, ότι θα βρούμε τον τρόπο και τον μέθοδο, όπως σας το είπε ήδη, είπατε ο Άγιος. Ότι αφήστε τα όλα, έτσι. Όλα θα τα τακτοποιήσω εγώ το πώς θα φτάσει. Έτσι. Και πρέπει να πω, αυτή είναι η ιστορία. Δεν έχουμε κάτι άλλο? Όχι, για τον Σταυρό. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το θαύμα δεν έχει εξήγηση. Εξάλλου, αυτά συμβαίνουν μέσω ενός νεαρού του Στυλιανού, ο οποίος από την Καβάλα έφυγε για τη Γερμανία και ζει τα τελευταία χρόνια στο Βερολίνο και ο οποίος γνωρίστηκε με την Σοφία Τουρκάλα στην εθνικότητα, αλεβίτισσα θα λέγαμε στο θρήσκευμα, αδιάφορη μεν, η οποία όμως δια θαυμαστού τρόπου του Θεού, του Ιησού Χριστού μας, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και του Αγίου Γεωργίου, επέλεξε και τους δύο να τους οδηγήσει στη μετάνοια και κοντά τους. Να βαπτιστεί η μεν Τουρκάλα Ορθόδοξη και να λάβει το όνομα της Αγίας Σοφίας, ο δε Στυλιανός να μετανοήσει, να αλλάξει ζωή και πλέον να ζει χριστιανικά. Και αυτό το μήνυμα τους οδήγησε ο ίδιος ο Αγιώργης, από ό,τι ακούσατε, να πάνε στα Τριζόνια, όπου είναι η αγαπημένη του εκκλησία, και να έρθουν
εδώ στο μοναστήρι μας, όπου είναι κοντά μας και όπως είπες μας αγαπά ιδιαιτέρως, φέρω και το όνομά του και το γνωρίζω ότι με αγαπά ιδιαιτέρως, ο Άγιος Γεώργιος. Πολλά σημεία έχει κάνει και είναι όντως θαυματουργός Άγιος, και να μας διηγηθεί όλη αυτή την ιστορία, την οποία ήθελα να την, με την άδειά του, να την πληροφορηθείτε και εσείς, γιατί γι' αυτό το λόγο τον έστειλε και ο Γιάννης ο Ρώσος, αλλά ιδιαίτερα ο Άγιος Γεώργιος, ο τροπεοφόρος και θαυματουργός. Εν όψη λοιπόν των κρίσιμων ημερών που ζούμε, βλέπουμε ότι ο Άγιος Γεώργιος προστατεύει όλους εμάς και μας καλεί να επιστρέψουμε με μετάνοια κοντά του, που σημαίνει ότι θα μας χαρίσει κάθε ευλογία και χαρά. Διαφορετικά, όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, ο οποίος είναι η ομπρέλα ο Θεός που μας σκεπάζει, όσο είμαστε κάτω από την ομπρέλα του Θεού λοιπόν και μας προστατεύει και μας σκεπάζει ο Θεός, δεν κινδυνεύουμε. Όταν φύγουμε όμως κάτω από την ομπρέλα, τότε η βροχή, το χαλάζι, το χιόνι μπορεί να μας δημιουργήσει οτιδήποτε κακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Στυλιανό και την Σοφία που ταξιδέψαν χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα και έφτασαν εδώ πέρα και τους έφερε ο πατήρ Γρηγόριος, ο εφημέριος Καστρακίου και Τριζωνίων της Μητροπόλεως Φωκίδους. Έχετε κάτι άλλο να μου πείτε με το Σταυρό, τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε? Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό με, τη, με τα προσωπικά μας σχέδια. Έρχονται όλα εκ των άνωθεν. Επισκεπτόμαστε... Γιατί είπατε κάτι ότι σας είπε ο Άγιος Γεώργιος. Ναι, ότι έχει κάποιον συγκεκριμένο χρόνο ο προσωπικός του Σταυρός επάνω στη γη. Τον φέρουμε εμείς και διακονούμε τον Άγιο κατά αυτόν τον τρόπο και μία ημέρα, κάτι υπόδειξη δική του, θα τον καταθέσουμε κάπου για προσκύνημα ή θα τον πάρει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν φίλοι κοντά μας και πάλι. Διαδώστε σας παρακαλώ το κανάλι Γέρον Νεκτάριους, κρατείτε συνδρομητέ, διότι ο Λόγος του Θεού ουδέρεται και πρέπει να φτάσει και στη μακρινότερη περιοχή. Πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό μας, να γνωρίσουν την Εκκλησία Του, την Ορθοδοξία, να μετανοήσουμε, να βαπτιστούν ως συναβάπτιστοι και να επιστρέψουν κοντά στον αληθινό και μοναδικό Θεό μας. Σας χαιρετώ και η ευλογία εύχομαι του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας. Δώστε μου το σταυρό, να σταυρώσω έστω και από μακριά το κάθε σπίτι σας, το κάθε πρόσωπό σας προσωπικά και να σας ευλογεί και εσάς τα παιδιά σας, τους αρρώστους, φυλακισμένους, τους πάντες, ο Κύριος να τους βοηθήσει, τους φτωχούς. Ο Άγιος Γεώργιος εξάλλου είναι προστάτης των πτωχών, των ορφανών, των φυλακισμένων, των διωγμένων, των βασιλέων, των πάντων. Αυτός ο Αγιώργης, δια του τιμίου αυτού Σταυρού, να βοηθεί όλους εμάς. Καλησπέρα σας και να είστε πάντοτε καλά. Ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών του Αγίου Γεωργίου. Χαίρετε.